Κυρία Ευχαριστώ, Πέκα. κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ακούτε, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως, σας ακούμε. Έχετε το λόγο. Ωραία. Λίγα θα συμπληρώσω και εγώ σε αυτά που είπαν και οι συνάδελφοί μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι μια αφορμή. Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε το 2019 μετά από προσπάθειες που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80. Με το έργο αυτό, από το Μάιο του 2019, όλος ο άξονας Αθήνας Θεσσαλονίκης, μήκους περίπου 500 χιλιόμετρων, αποτελείται από διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με τους κανόνες της διαλειτουργικότητας. Για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, η ΕργοΣΕ από το 2015 έως το 2019 κατάφερε να ολοκληρώσει παλτωμένα έργα εξαιρετικής δυσκολίας, όπως οι σύραγγες Καλλιδρόμου, η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σύραγγα των Βαλκανίων μήκους 9 χιλιόμετρων και Όθριος, δίδυμη σύραγγα μήκους 6 χιλιόμετρων και η σιδηροδρομική γέφυρα στην Εκάρα Δομοκού συνολικού μήκους 404,8 μέτρων. Αλλά θα σηκώσω το γάντι, γιατί ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στις απορροφήσεις. Έχουμε στοιχεία. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία λοιπόν που έχουμε, το συνολικό ποσό των απορροφητισών πιστώσεων από την ΕργοΣΕ κατά το διάστημα των 4,5 χρόνων διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζει το 1 δις. Ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το διάστημα από τον Ιούλιο του 19 μέχρι τις αρχές του 21, πάνω από 1,5 χρόνο, εκτιμούμε ότι κυμαίνεται περί τα 80 εκατομμύρια. Έχουμε καταθέσει σχετικές ερωτήσεις και ουδέποτε ο κύριος Υπουργός απάντησε. Να δούμε τα στοιχεία. Δηλαδή, ενώ έχει διανυθεί το 1 τρίτο του χρόνου της προηγούμενης θητείας της ΕργοΣΕ, με το 2015 να είναι έτος δημοσιονομικής ασφυξίας, η παρούσα διοίκηση με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει απορροφήσει το 1 δωδέκατο περίπου των διατεθειμένων πιστώσεων. Εγώ θα αναφέρω και μερικά νούμερα. Το 2015 η απορρόφηση ήταν 185 εκατομμύρια. Το 2016 ήταν 302,5. Ξέρετε πόσο ήταν το 2019. 95 έπεσε και το 2020 μόλις 45. Θα μπορούσε οπωσδήποτε κάποιος να πει ότι υπήρξε μια μικρή ανάσχεση λόγω πανδημίας. Αλλά εδώ πρόκειται για κατάρρευση. Δεν μπορεί μια εταιρεία με το μέγεθος της ΕργοΣΕ που επισήριζα σταθερά απορροφούς, όπως σας είπα, 200-300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, να απορροφά σήμερα 40 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα, οι δικές μας απορροφήσεις αφορούσαν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες κτλ. Σήμερα βλέπουμε ότι παρουσιάζεται συμπληρωματικές συμβάσεις, περίπου δηλαδή απευθείας αναθέσεις. Έτσι, γιατί πρέπει να ξέρουμε την ιστορία. Και βεβαίως, όλα αυτά τα χρόνια, με τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξη και το ΕΣΠΑ, όχι μόνο δεν προχώρησε ο σιδηρόδρομος, αλλά πληρώναμε διαχρονικά δημοσιονομικές διορθώσεις, δηλαδή πρόστιμα. Γιατί ενώ υπήρχαν εκταμιεύσεις για σιδηροδρομικά έργα, γινόταν δρόμοι. Η μόνη ελπίδα να αποκτούσε σιδηρόδρομο η χώρα είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι κατασκευαστικές εταιρείες, κύριε Υπουργέ, να στραφούν από τα οδικά έργα στα σιδηροδρομικά και να τους κάνετε τις χάρες. Εν πάση περιπτώσει, με την ευκαιρία θα αναφέρω και εγώ τις συνδέσεις και κάποια έργα που είχαμε δρομολογήσει με πολύ κόπο. Το ένα αφορά στη σύνδεση που είναι ενταγμένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα και αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί μπορεί να τύχει χρηματοδότησης από το Connecticut Europe Facility, το SEF, και αφορά το έργο Φλόρινα Κρυσταλλοπηγή Πόγραδες με διακλάδωση Καστοριά. Αυτό είναι το ένα διευρωπαϊκό, για το οποίο έχει γίνει και το kick-off meeting στο Ιντερνετ, έχει πάρει τη μελέτη βιωσιμότητας και τώρα ακούμε. Δηλαδή, γυρίζουμε πολλές εποχές πίσω, που τα έργα δεν γίνονται με ένα στρατηγικό σχεδιασμό και παίρνοντας κάποιες εγκρίσεις, μπαίνοντας στα διευρωπαϊκά, σαν να μην είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Ότι αλλάζει ο σχεδιασμός, δεν ξέρω με ποια παρέμβαση πιανού τοπικού παράγοντα. Αλλά οι εποχές, κύριε Υπουργέ, που τα έργα σχεδιαζόταν με το μάτι, με τον Υπουργό ή τον Κομματάρχη και έναν εργολάβο, έχουν παρέλθει και τις έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά ως χώρα. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός, υπάρχουν μετρήσεις και υπάρχει μία δρομολογημένη κατάσταση. Αυτό το έργο λοιπόν θα το παλέψουμε έστω και στην Ευρώπη. Πάει το ένα. Δεύτερον, είχαμε προχωρήσει τη σύνδεση Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Μπίτολα, Σκόπια. Είναι η σύνδεση με τη Βόρεια Μακεδονία. Εμείς ανατάξαμε, αναβαθμίσαμε τη γραμμή και έπρεπε να γίνει αντίστοιχα η γραμμή στη γείτονα χώρα, η οποία έχουμε πληροφορίες ότι έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Είχαμε προγραμματίσει εμείς, αλλά μεσολάβησαν εκλογές, να γίνουν τα εγγένεια στο Νέο Κάφκασο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η σύνδεση με τη γειτονική χώρα, με τις δύο γειτονικές, και Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία,
έχουν παγώσει. Στη μία περίπτωση αλλάζουμε το σχεδιασμό και στην άλλη περίπτωση δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουμε σταματήσει. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, θα το επαναλάβω. Γίναν κάποια πράγματα που απαντούσαν και σε ανάγκες, σε διακρατικές συμφωνίες, σε σχεδιασμούς στρατηγικούς. Δεν μπορεί να πηγαίνει η χώρα πάλι πίσω και να έχουμε πάλι να απολογούμαστε. Πιθανόν να χαθούν και όλες οι ευκαιρίες χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ρωτήσω ποιοι θέλουν να μιλήσουν για να πάμε αντίστροφα να κλείσει ο υπουργός τώρα. Ο κύριος, από όσα ετέθησαν, να κλείσουμε ανάποδα. Ο πρόεδρος και διεθνής σύμβουλος της Εργοσέα, κύριος Βίνης, θέλει το λόγο.